Πόσο μου αρέσει να σας δείχνω πράγματα, να σας αρέσουν, να αφήνετε από κάτω σχόλια, να μου λέτε Σάκη δείξε μου κι άλλα. Γι' αυτό ζω ρε παιδιά. Κάτσε μην το... Αλλά εντάξει έτσι κι αλλιώς και να πάθε τίποτα. Φθηνό είναι. Για ακόμα μια φορά σας έχω ένα τηλέφωνο κάτω των 100 ευρώ. Σας είχα δείξει πριν λίγες ημέρες, ενθουσιαστήκατε, γουστάρατε και μου είπατε Σάκη δείξε μας κι άλλα, θέλουμε κι άλλα. Στα χέρια μου έχω το Xiaomi Redmi Go. Ένα τηλέφωνο το οποίο κοστίζει με επίσημη τιμή λιανικής 79 ευρώ, έχει σέρβις 2 ετών, όσο κοστίζει η επέκταση εγγύησης σε ένα iPhone, απλά το λέω έτσι ενημερωτικά, με ελληνικό σέρβις, ελληνικά μενού, έρχεται επίσημα δηλαδή όμορφα και ωραία, όχι import και ιστορίες, εδώ, από το κατάστημά σας, με την εγγύησή σας, μέσα στην απόδειξή σας κτλ. Κτλ. Είναι σημαντικό, ειδικά για τέτοια τηλέφωνα που λες, ok, θα αντέξουν, δεν θα αντέξουν. Είναι καλό να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο με το service. Το Redmi Go είναι ένα τηλέφωνο το οποίο απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν γουστάρει να δώσει λεφτά. Δεν έχει, αλλά δεν γουστάρει να δώσει και παραπάνω λεφτά. Για πιτσιρικάρια, για ανθρώπους που δεν έχουν και πολύ επαφή με την τεχνολογία. Είναι για αυτούς. Το σημαντικό της υπόθεσης, και το λέω και το εννοώ, είναι ότι με έχει εντυπωσιάσει για το πόσο καλά κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Θα ξεκινήσω με το σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Αναμενόμενα είναι εντελώς πλαστικό το τηλέφωνο. Η αίσθηση δεν είναι ακριβή. Είναι, να το θέσω απλά, φτηνή στα χέρια. Έχει αρκετά μεγάλα bezels στο πάνω μέρος και στο κάτω. Δεν είναι, ξέρω εγώ, καν σύγχρονο τηλέφωνο. Έχουμε ένα ηχείο το οποίο έχει ένα κανονικότατο αξιοπρεπέστατο ήχο. Έχουμε μία θύρα micro USB, δεν θέλουμε εδώ τα υψη, εδώ δεν γκρινιάζει ο Σάκης, προφανώς. Και από πίσω την κάμερα με το flash εντελώς στην άκρη. Παραδόξως, και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό πράγμα που συναντώ σε αυτό το τηλέφωνο, είναι η οθόνη του. Έχα συνηθίσει στα πολύ budget τηλέφωνα οι οθόνες να είναι έτσι και έτσι. Εδώ έχουμε μία οθόνη 5 ίντσων, IPS LCD είναι το πάνελ, έχει πραγματικά καλές γωνίες θέασης ή μάλλον όχι καλές, αξιοπρεπέστατες γωνίες θέασης. Έχει ok φωτεινότητα, τα χρώματα είναι πολύ καλά, η ανάλυση είναι 720p που σημαίνει ότι στην ευκρίνεια δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα και βίντεο να δεις και παιχνιδάκια να παίξεις, η οθόνη είναι τιμιότατη. Όσον αφορά την μπαταρία έχουμε 3000 mAh με αυτά τα specs, αυτή την οθόνη, το μέγεθος δηλαδή το μικρό με όχι υψηλή ανάλυση κτλ. Η μπαταρία κρατάει άνετα μία ημέρα, μπορεί και λίγο παραπάνω ανάλογα με τη χρήση που κάνετε. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα specs, έχουμε έναν 12-πύρινο Snapdragon 940. Όχι, δεν παίζουν αυτά, αλλά ακούστε. Έχει τον Snapdragon 425, χρονισμένος στα 1,4 GHz. Αυτός είναι τετραπύρινος επεξεργαστής. Έχει 1 GB μνήμης RAM και 8 GB αποθηκευτικού χώρου. Υπάρχει και έκδοση 16 GB που είναι λίγο πιο ακριβή. Αυτά τα specs τώρα τι είναι? Είναι specs τα οποία μπορούν να κάνουν τα βασικά και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, οι εφαρμογές των social media τρέχουν κανονικότατα. Στα παιχνίδια επίσης δεν συναντήσαμε πολλά προβλήματα, ωστόσο κάτι PUBG ας πούμε, ακόμα μας έβγαλε μήνυμα ότι δεν υποστηρίζεται η συσκευή. Άλλα παιχνίδια που δοκιμάσαμε τα τρέχει μια χαρά. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι από αδυναμία το γεγονός ότι δεν τρέχει το PUBG ή κάποια άλλα, απλά ακόμα είναι φρέσκο και οι developers ενδεχομένως να θέλουν κάποιο χρόνο για να το ενσωματώσουν στις λίστες. Γενικά δεν έχει πρόβλημα να κάνει πράγματα. Το πρόβλημα είναι ο χώρος, ο οποίος ευτυχώς μπορείς να τον επεκτείνεις μέχρι 128 GB μέσω microSD κάρτας. Το άλλο πολύ θετικό που έχει αυτό το τηλέφωνο είναι ότι τρέχει με το Android Go. Αυτό είναι, φανταστείτε, μια έκδοση Android βασισμένη στο Oreo, στην 8η δηλαδή έκδοση του Android. Το Android Go είναι μια έκδοση του Android το οποίο είναι δημιουργημένο για να μπορεί να τρέχει ομαλά το λειτουργικό σε συσκευές με 512 MB RAM έως και 1 GB RAM. Έχει προεγκατεστημένες τις Go Lite εκδόσεις των εφαρμογών. Άμα θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε τις πιο μεγάλες εφαρμογές που πιάνουν περισσότερο χώρο και θα το ζορίσουν λίγο παραπάνω. Τις όχι Lite εννοώ, τις επίσημες. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει για παράδειγμα το YouTube Go, που είναι μια πιο ελαφριά έκδοση του YouTube. Υπάρχει το Maps Go. Αν θέλεις όμως να βάλεις τις κανονικές, έχεις την επιλογή, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με το Android Go το τηλέφωνο, παιδιά, τρέχει κανονικότατα. Σε αντίθεση με το 7S που σας έδειξα την προηγούμενη εβδομάδα, πόσο καιρό πριν το είδατε εσείς, δεν ξέρω.
Το συγκεκριμένο τρέχει ομαλότατα, δεν έχει πρόβλημα στο touch, δεν έχει καθυστερήσεις. Το multitasking τρέχει μια χαρά. Γενικά μου αρέσει πολύ η εμπειρία μου με αυτό το τηλέφωνο, δεν συνάντησα προβλήματα. Και περνάω στις κάμερες, που εντάξει, σε αυτά τα τηλέφωνα δεν περιμένεις μια κάμερα η οποία θα κάνει παπάδες. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει κάμερες πάρα πολύ τίμιες. Μπροστά έχουμε μια κάμερα 5 MP και πίσω έχουμε μια κάμερα 8 MP. F-stop 2,2 και 2 αντίστοιχα. Οι κάμερες του τηλεφώνου σε συνθήκες καλού φωτισμού βγάζουν ικανοποιητικότατα φωτογραφίες και βίντεο 1080p 30fps. Έχει autofocus, έχουν HDR. Βλέπετε και αυτή τη στιγμή sample στην οθόνη σας. Όταν έχεις καλό φωτισμό, ειλικρινά έχεις πολύ καλές φωτογραφίες για τα δεδομένα της συσκευής. Φυσικά όταν ο φωτισμός αρχίζει και πέφτει και σκοτεινιάζει το πράγμα, εκεί okay, εννοείται, μην περιμένετε πολλά, ο κόκκος εμφανίζεται, ζορίζονται λιγάκι και τα FPS ειδικά στα βίντεο. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω αν βλέπω φωτογραφία κινητού των 70-80 ευρώ με φωτογραφία κινητού από 200-250 ευρώ. Υπάρχουν τηλέφωνα με 300 ευρώ που έχουν χειρότερη φωτογραφία από το Go. Μια χαρά. Και η κάμερα είναι μια χαρά. Αυτά λοιπόν με το Xiaomi Redmi Go. Θα σας έχω link στην περιγραφή όσοι ενδιαφέρεστε έτσι για να δείτε λίγο παραπάνω την συσκευή. Από εσάς τι θέλω. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου κάνετε σχόλια σχετικά με αυτό, πώς σας φαίνεται. Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε, αν θα παίρνατε ένα τέτοιο τηλέφωνο και αν έχετε προτάσεις από άλλα τηλέφωνα, από άλλες εταιρείες που θα θέλατε έτσι να σας δείξω, εδώ είμαστε. Αφήστε τις κάτω και εγώ ως ένας ακόμη tech genie και εγώ θα κάνω την επιθυμία σας πραγματικότητα. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπορώ. Γεια σας.